26η παρουσίαση της εσωτέρας θεραπευτικής, δεύτερος κύκλος, μιλάμε για το κάρμα. Ολοκληρώσαμε την προηγούμενη φορά λέγοντας ότι η ηθική ήταν μια πολυτέλεια του χθες. Είναι μια ανάγκη του σήμερα και για το αύριο είναι η μοναδική προϋπόθεση επιβίωσης. Και είπαμε ότι από τον 10ο περίπου μετά Χριστό αιώνα η ανθρωπότητα βρέθηκε σε αυξανόμενη κατάσταση σκοταδισμού δεδομένου ότι ο ηλισμός άρχισε να έχει τα ενία και μέχρι σήμερα έχει φτάσει σε μια κορύφωση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία έγιναν πάρα πολλές ανακαλύψεις οι οποίες χρειάζονται τη διάκριση του ανθρώπου για την κρίση τους. Μέσα σε αυτές τις ανακαλύψεις είναι και διάφοροι τεχνικοί εξοπλισμοί, δηλαδή μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπου. Τα τελευταία έτη έχουμε και μία ραγδαία εξέλιξη μηχανών που αναγνωρίζουν την βιοενέργεια και επιδρούν πάνω σε αυτή. Αρχικά η αγωγή της βιοενέργειας οργανώθηκε για το φυσικό σώμα και τη φυσική ευεξία. Αλλά αυτό ήταν μία μονομέρεια, διότι θέλαμε εδώ και τώρα αποτελέσματα. Το ζητούμενο ήταν κάτι το οποίο αισθανόμασταν να εξαφανιστεί πάρα. Ο αυτοματισμός της εξαφάνισης του, παραδείγματος χάρη ένας πόνος, στη μέση. Παραδείγματος χάρη ένας πονοκέφαλος. Μια μυϊκή σύσπαση. Στομαχική πόνη και ούτω καθεξής. Θέλουμε να, πατώντας ένα κουμπί, να έχουμε μία αποτελεσματική διαδικασία, ώστε φεύγοντας να ξεχάσουμε αυτό που μας είχε συμβεί και να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε περαιτέρω για το αίτιο, από πού προήλθε. Συνήθως και στην αντιμετώπιση του αιτίου, πηγαίνοντας σε ειδικούς, είχαμε μία βεντάλια από προσφορές για το εάν ο πονοκέφαλός μας οφείλεται στο τάδε, τάδε, τάδε ή τάδε αίτιο. Και πολλές φορές τα αποτελέσματα που μας πρότειναν ήταν αντιφατικά ως προς το αίτιο. Άρα και η αγωγή την οποία μας έδιναν δεν θα μπορούσαμε να την αναγνωρίσουμε ως ορθή ή λάθος ή μόνο εάν την υφίσταται ο οργανισμός μας. Καθόλου δεν λάμβαναν υπόψη, ούτε εκείνοι που χρησιμοποιούσαν τις συσκευές, ούτε εμείς που αναζητούσαμε το «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», το τι συνέβαινε με τους άλλες παραμέτρους, που είναι η ψυχική παράμετρη, η υποσυνείδητη παράμετρη, τι συνέβαινε με τους ηθικούς και συναισθηματικούς λόγους που μας δημιουργούσαν διάφορες αναστατώσεις. Έτσι, αναζητώντας αυτό το πρακτικό αποτέλεσμα, είχαμε μια κατευθείαν αυτορύθμιση των άλλων παραμέτρων.
είτε ήταν στρατηγικοί παράμετροι που είπαμε ότι αναφέρονται σε πνευματικές και ψυχικές παραμέτρους, είτε άλλοι τακτικοί παράμετροι που είναι της προσωπικότητας και των σωμάτων της περισσότερο. Σήμερα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι η επίδραση που έχει ο άνθρωπος είτε στον εαυτό του, είτε στους άλλους ανθρώπους, είτε στον γύρω κόσμο, δηλαδή στη φύση, στα αντικείμενα κλπ, είναι συνεχώς ολοένα και μεγαλύτερη. Έχει κάνει ο Λαζάρε, τον οποίο και μελετάμε αυτή τη στιγμή, μετρήσεις για τον δείκτη της επίδρασης και για την αναγκαιότητα του να δούμε τι συνέπειες έχει αυτή η αύξηση της επίδρασης. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η σκέψη του ανθρώπου γίνεται πιο ισχυρή. Ο άνθρωπος μέχρι πρότινος ήταν κυρίως έρμεο των αισθήσεών του και των συναισθημάτων του. Τώρα έχει ολοένα μία πιο ισχυρή σκέψη, η οποία σαφώς έχει σκοποθεσία, έχει σκοπό, έχει δύναμη προβολής, μεταφέρεται δηλαδή, πηγαίνει κάπου συγκεκριμένο και μερικές φορές όταν επιμένεις πάνω σε αυτήν την σκέψη, σε αυτήν την ιδέα, γίνεται μια αιμονή η οποία είναι πολύ ενεργή και μέσα σε σένα τον ίδιο, στην άδρα σου, διότι σε αποβιζά, αλλά και επάνω στους άλλους ανθρώπους, επιφέροντας κρούσεις οι οποίες είναι ισχυρές και δεν είναι και καλές. Μας δίνει λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές του μετρήσεις, ότι πριν 2.000 χρόνια ήταν ο βαθμός επίδρασης 10 μονάδες. Με αυτή την βαθμολογία έχουμε τώρα μία αναλογία να δούμε πώς εξελίσσεται. Κατά την αναγέννηση ήταν 23 μονάδες. Τέλος του 19ου αιώνα ήταν 38 μονάδες. Σήμερα, λέει, αλλά αναφέρεται στα τέλη του 20ου αιώνα, έτσι όταν έγραφε το βιβλίο του, και έκανε τις μετρήσεις του, ήταν 88 μονάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε έναν αιώνα εδώ έχει υπερδιπλασιαστεί. Γιατί έχουμε μία αύξηση ταχύτητας κραδασμικής. Είναι το δεύτερο αίτιο της αλλαγής αυτής της επίδρασης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ίδια η δύναμη του ανθρώπου, αλλά και η δύναμη του περιβάλλοντος της γης, όπου ο κραδασμός της παραλαμβάνει αυτό το οποίο εσύ εκπέμπεις και το κορυφώνει. Λειτουργεί ως αντιχείο. Και το ανάποδο επίσης. Και το ανάποδο. Βεβαίως. Άρα, οποιαδήποτε επίδραση, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, προκαλεί πάρα πολύ μεγάλες αντίστοιχες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, η επιθετικότητα που είναι και το βασικό μας θέμα σήμερα για την αντιμετώπιση του ως κάρμα. Η υποσυνείδητη επιθετικότητα, δηλαδή αυτή την οποία φέρεις αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι συνειδητή σε σένα, δεν ελέγχεται στο φυσικό πεδίο. Γιατί η δράση υπόγεια έρχεται από κάτω. Και εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι, άρα δεν μπορείς να λάβεις μέτρα.
η επίδρασή της επηρεάζει τα πάντα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να την λαμβάνουμε υπόψη και να αρχίσουμε να τη μετράμε. Δηλαδή, δεν την βλέπω, δεν την αναγνωρίζω, αλλά μπορώ να ρωτήσω εσωτερικά. Πόσο έχω. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πείραμα τώρα. Και να σας πω ότι η επιτυχία ή όχι του σημερινού μαθήματος εξαρτάται από το βαθμό που πρακτικά θα μπορέσουμε να τα δουλέψουμε. Διαφορετικά θα είναι μία θεωρία που θα περιμένει κάποια στιγμή να την βιώσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Λοιπόν, κλείνουμε τα μάτια. Εκτετάζουμε τον εαυτό μας, δημιουργώντας το ατομικό μας κανάλι. Κεραία άξονας ρίζες. Η καρδιά πλήρη ψηλά. Η καρδιά της γης βαθιά. Ροές από την καρδιά του ήλιου στην καρδιά μας και από την καρδιά μας στην καρδιά της γης. Ευθυγραμμιστήκαμε και ενεργοποιηθήκαμε θετικά με αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια τώρα μπορούμε να θέσουμε το ερώτημά μας. Αφορά τον εαυτό μας, θέλουμε να μετρήσουμε το βαθμό υποσυνείδητης επιθετικότητας. Θα πούμε από το 1 έως το 10. 10 είναι το μάξιμο επιθετικότητας. Και 0 είναι το τίποτα. Ο καθένας λέει από μέσα του από το 0 μέχρι το 10, αργά, και οραματίζεται τον αριθμό μπροστά του και ζητάει όταν ο αριθμός είναι ορθός, έχει φτάσει στο σημείο όπου αντιστοιχεί στον εαυτό του, να δημιουργηθεί ένας ήλιος γύρω από τον αριθμό. 0, 1, 2, 3, 4. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. Δέκα. Καθένας κρατάει τον αριθμό που αντιλήφθηκε. Θα μπορούσε να του έχει δοθεί η καταγραφή με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο αριθμός θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί στο σημείο που φέρει και την επιθετικότητα. Για παράδειγμα, ο αριθμός 7 επιθετικότητα θα μπορούσε να πάει στο πόδι. Θα μπορούσε να πάει μέσα σε ένα ενεργειακό κέντρο, σε μια περιοχή, σε ένα όργανο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε και την πηγή. Πού βρίσκεται. Άρα σε τέτοια περίπτωση μπορούμε να ελέγξουμε το ενεργειακό κέντρο, μπορούμε να ελέγξουμε το όργανο,
για παράδειγμα το σηκώτη, εάν έχουν προβλήματα και αν τα έχουμε καταγράψει, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και ως πρόληψη. Γιατί ένα σημείο, μια περιοχή μέσα στο σώμα μας, στο οποίο είναι κρυμμένη επιθετικότητα, οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα παράξει σοβαρό πρόβλημα. Άρα μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα μας, δηλαδή να την αναγνωρίσουμε και να καθαρίσουμε την περιοχή αυτή, το τσάκρα αυτό, το όργανο, το φορέα αυτή κλπ. Οραματιζόμαστε το χρυσό δίσκο μπροστά μας. Στον δίσκο αυτό τοποθετούμε τον βαθμό της επιθετικότητάς μας και το ανυψώνουμε στον ήλιο, κόβοντας το λόρο που μας συνδέει μαζί του. Με τον τρόπο αυτό αναζητούμε από τον ήλιο κάθαρση. Και στον εαυτό μας βάζουμε μοβ κανάλι, προές. Προές μοβ σε ολόκληρο το κανάλι ή στην επιλεγμένη περιοχή, για παράδειγμα στο σηκώτη μας. Από το σημείο αυτό αγωγός εξόδου, οι μη συμβατές ενέργειες απομαγνητίζονται και μέσα από τη μόβροη, αποβάλλονται από το αγωγό εξόδου που τοποθετούμε για την περίπτωση αυτή στο συγκεκριμένο όργανο. Βεβαίως πάντα βάζουμε ένα μεγάλο αγωγό εξόδου στο κανάλι μας, ώστε κάθε υπόλοιμα, κάθε τι που έχουμε την ευλογία να διαλυθεί, να απομαγνητιστεί, να μεταφερθεί και αυτό πέρα μακριά στη μόρφωση. Ζητάμε τώρα την συνειδητή επιθετικότητα. Θεωρούμε μπροστά μας πάλι τους αριθμούς, από το 0 που σημαίνει καμία συνειδητή επιθετικότητα έως το 10 maximum επιθετικότητας. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο ζητάμε, όταν είναι ο αριθμός που μας αντιστοιχεί, να φωτιστεί σαν ήλιος. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Οραματιζόμαστε το χρυσό δίσκο. Τοποθετούμε τον αριθμό της συνειδητής επιθετικότητας επάνω σε αυτόν. Τον αποδίδουμε στον ήλιο. Κόβουμε τον όρο
καθαρίζουμε ολόκληρο το ατομικό μας κανάλι με μοβ καθαρτήριες ενέργειες ή την περιοχή στην οποία είδαμε ότι φωλιάζει η επιθετικότητα. Μοβροές. Καθαρισμός. Απομάκρυνση. Ζητάμε από την Black Flogies του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να καούν τη Λόρη τα υπολείμματα, τα ήθη. Τυχόν αρκά. Ώστε τίποτε να μην εκολαχθεί. Βαθιά να καθαρίσουμε. Και την διαδικασία αυτή επαναλαμβάνουμε από καιρό σε καιρό. Ώστε και τυχόν καινούρια στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια μέσα από την επαφή μας με ανθρώπους, μέσα από διαφοροποίηση στη ζωή μας, να προλαβαίνουμε, να τα αντιλαμβανόμαστε, να τα επεξεργαζόμαστε, να τα απομαγνητίζουμε και να τα αποδίδουμε. Επιφέροντας στον εαυτό μας, στους φορείς μας, τις αντίστοιχες αλλαγές μέσα στο φως εν Χριστώ. Αφήνουμε την ενέργεια να απομακρυνθεί, παραδίδοντάς την σε εκείνους οι οποίοι μας προστατεύουν, μας φροντίζουν από τα άστρα της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε πάντα προσεκτικοί που αποδίδουμε το πλεόνασμά μας, το ενεργειακό, όπως είμαστε προσεκτικοί και στο που πηγαίνουν τα στοιχεία της επιβλητικότητάς μας, τα υπολείμματά τους, τα ίδια τους. Φροντίζουμε πάντοτε να υπάρχουν αγωγή εξόδου και να μεταφέρονται πέρα μακριά, στη Μορθάλασσα. Έξω από τον πλανήτη, όπως ο Θείος Νόμος ορίζει. Ο καθένας οργανώνεται σιγά σιγά για να επανέλθει. Εάν μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία, δεν χρειάζεται να μας πει αριθμό, επιθετικότητας, μπορεί να μας πει αν η συνειδητή επιθετικότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την υποσυνείδητη. Αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Επίσης, αν έχει καταγραφεί περιοχής, οποιαδήποτε άλλη αίσθηση θα ήθελε να μας προσφέρει. Η
η συνειδητή ήταν μικρότερη. Στην υποσυνείδητη ένιωσα στο ηλιακό μου ένα βάρος και στο μαθιένα μου και στο νόμι, τις περιοχές αυτές. Και στους δύο όμως. Στον δεξί. Σου ήταν εύκολο ή είχε κάποιο αποτέλεσμα η κρίση του δίσκου. Ναι, οι αριθμοί βέβαια γινόντουσαν σαν λίγοι, αλλά σαν να τους υπάκουγα. Δηλαδή δεν περίμενα το 1, 2, 3, σαν να μου δίνονταν η απευθεία στο νούμερο. Στο δίσκο ένιωσα απελευθέρωση. Υπήρχε μια σαφής διαφορά της συνειδητής με την υποσυνείδητη, με μεγάλη. Υπέρ της υποσυνείδητης, μπορώ να και μου προβλήθηκε στην υποσυνείδητη ο αριθμός πριν καν ξεκινήσεις να αναφέρεις τους αριθμούς. Ήταν μια προβολή. Όχι σαν ήλιος, προβολή του αριθμού. Όταν όμως άρχισες να αριθμείς, ο αμέσως προηγούμενος του αριθμού που προβλήθηκε έγινε ήλιος. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι μεταξύ των δύο κάτι τέτοιο. Ως προς τις κατάσεις. Ήταν απελευθερωτικές, εξαγνιστικές, ένιωσα πολύ ανακούφιση. Και ένιωθα ένα βάρος στο ηλιακό μου αριστερά, πριν γίνουν οι καθάρσεις και η απελευθέρωση με το δίσκο επάνω. Και έφευγε λίγο-λίγο, ήταν φανερό πόσο μειωνόταν ακριβώς αυτό. Και μένα η προσοχή ήταν σαφώς μεγαλύτερη από τη συνειδητή και το νούμερο το είναι ακριβώς. Δεν είναι αυτό το κάνουμε, ήρθε. Πολύ ξεκάθαρα. Αποκλείδικα. Και μετά, καθώς ανέβαλα τα νούμερα, έπαθα αυτό που έπαθα και έλεγε. Δηλαδή, το προηγούμενο νούμερο και λέω πάνω δουλεύω. Γιατί δεν μου άρεσε αυτό το νούμερο. Ή με ανάμεσα. Αυτή η σκέφτηκα. Τώρα, ως προς το... Ο δίσκος βέβαια λειτουργήσε. Όπως λειτουργήσε πάντα πολύ καλά. Και στο σώμα μου αισθάνθηκα στην πλάτη της πάνω και στο θέμα μεγάλο ζώο δηλαδή, πιάσιμο. Και εδώ, ακριβώς εδώ. Γραμμή σηκώτιου. Γραμμή σηκώτιου. Ναι, πού είναι. Για να μην νόμερο, ας το πούμε, ναι. Ένιωσα θυμούς στο σώμα μου. Αποθηκευμένος βαθιά που... που είναι λειτουργική. Ακριβώς. Που είναι λειτουργική και σαν να είδα τη διαδρομή την ώρα που βγαίνει η υποσυνείδητη αυτό το πώς το κάνεις, σαν να το είδα. Και ελπίζω να με βοηθήσει αυτό στο να... να μην βγαίνει. Μία φοβερή εικόνα που μου δώσαμε χθες είχα συνεδρία μαμά παιδιού ομάδας και μου δίνει την εξής φοβερή εικόνα. Πήγε κάποιος ο οποίος την γνώρισε και ήθελε να την πείσει για κάτι. Συζητούσαν, αυτή δεν δεχόταν, δεν παραδεχόταν, ήταν αντιδραστική και επικριτική απέναντί του. Τελικά αυτός υποχώρησε, έφυγε και μετά μου είπε ότι ύστερα από κάποιες μέρες γενικώς δεν αισθανόταν πολύ καλά
Είχε πάει στην εκκλησία και ξαφνικά εκεί που στεκόταν είδε από την μια της πλευρά να κυλάει ένα φίδι το οποίο βγήκε από το μεγάλο της δάχτυλο του ποδιού. Και ήθελε να μάθει τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, αν και φυσικά το είχε συνδέσει με την παρουσία αυτού του ανθρώπου και την προσπάθειά του να εμπίσει για κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι μερικές φορές μας δίνονται πολύ έκδηλες εικόνες και η φοβερή εικόνα που δίνει και ο διδάσκαλος Μωρία σε ένα από τα βιβλία του για την αμφιβολία λέει ότι στον πιο ιερό άνθρωπο, τον κατάλευκο, κάτι λέει από το φόρεμα της ψυχής της κατάλευκης προβάλλει μια μαύρη ρίτσα. Και λέει ότι αυτό είναι της αμφιβολίας η παρουσία, που περιμένει να πάσει στη στιγμή να αναγκώσει για να επιφέρει αποτελέσματα και αν επιφέρεις. Πίσω εκεί ο Μίχας μήπως θέλει να μας πει. Ναι, σαφώς το υποσυνείδητο ήταν πιο δυνατό. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η καταγραφή του συνειδητού. Πόσο βαθιά ριζωμένο είναι, χωρίς να υπάρχει συνειδητή καταγραφή. Αλλά η καταγραφή... Το υποσυνείδητο είναι αυτό. Όχι, μιλάω για το συνειδητό τώρα. Δηλαδή, χωρίς να μου είναι συνειδητή η επιθετικότητα, η καταγραφή μέσα μου ήταν ότι υπάρχει, απλά δεν το βλέπεις. Mm. Παρόλο που είναι συνειδητό, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά βγήκε σε επίπεδο αισθαντικότητας. Είναι ωραία που το τοποθετείς έτσι, γιατί πολλές φορές είναι και θέμα επιβίωσης η άρνησή μας να την καταγράψουμε. Δηλαδή δεν αντέχεται. Που σε εμάς τους ίδιους, τη παίρνουμε. Και δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και πώς να τη διαχειριστούμε και δεδομένου ότι και πολλά δεινά μας φέρνει στη ζωή μας, η παρουσία της, για την γρά, μεταβιβάζεται. Δηλαδή, αισθαντικά κάποιος άλλος προφανώς θα το καταγράφει. Πολλές φορές και το θυμό μας λέμε ήμουν αξιοπρεπής, δεν μίλησα. Και βγάζαμε όλος αυτός ο ατμός και η ένταση. Φυσικά καταγράφηκε ο θυμός, λέμε τώρα. Και εγώ είδα μια διαφορά. Εκτιμώ την, δηλαδή δεν είμαι απόλυτα 100%, ότι υπήρχε διαφορά συνειδητής με υποσυνειδητής, αλλά όχι τεράστια, δηλαδή δεν είδα μεγάλη διαφορά, εάν ήταν καλά. Δεν βοηθάει αυτό, να ξέρεις. Δεν βοηθάει το ότι είναι κοντά-κοντά. Ναι. Κοντά-κοντά είναι δηλαδή, όμως πολύ μεγάλη. Σε αναλογία, αν είναι τέσσερα η μία και να είναι τέσσερα και η άλλη. Αυτό λέμε. Δηλαδή στην αρρύθμιση. Γιατί δεν βοηθάει, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν και η μία υποστηρίζει την άλλη. Δηλαδή κάνουν και μία εξισορρόπηση κατά περίπτωση. Ναι, ίσως γι' αυτό ένιωσα μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω δεν είναι και τόσο σαφές. Και επίσης να πω ότι ένιωσα στιγμιαία, σημειακά, ένα πόνο αριστερά κάτω από την πλήγα περίπου. Εντάξει, δεν είχε διάρκεια, απλά ήταν στη φάση που, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο υποσυνείδητο, αν θυμάμαι καλά. Όσο αφορά για τον καθαρισμό, την κάθαρση, την απόδοση,
Η αλήθεια είναι ότι επειδή έκανα συγχρόνως και στο ηλιακό και κάποια άλλα ενδυλιακά κέντρα εκείνη τη στιγμή, ειδικά με αυτές τις μέρες, λίγο κεντρώθηκα, ξέφυγα από αυτό και λίγο επικεντρώθηκα σε αυτό και ένιωσα καλύτερα απλά στο ηλιακό. Αυτό. Κάποιος άλλος? Τα είπαν όλοι. Ας πω και εγώ, παρόμοιες εμπειρίες ήταν ότι περισσότερο ήταν το συνείδητο από ότι το συνειδητό, κάπως έτσι να μην τα επαναλαμβάνω. Είχα να πω από πριν και το συνέβησα και ίσως να μην είναι και τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άλλαξε η υφή του πόνου. Το συσχέτισα με το υποσυνείδητο, βέβαια το συνειδητό δεν ξέρω, υποφέρει το ίδιο σημείο. Θα είναι συγκεκριμένο δηλαδή υπό τσάκρα. Και είχα την βεβαιότητα ότι έχει πολύ βαθιά, πολύ βαθιά ρίζα, φτάνει και σε προηγούμενες ζωές, και ότι έχω πολλή δουλειά να κάνω σε σχέση με αυτό και είναι ένα έργο ζωής για μένα. Συζητάμε για την επιθετικότητα υποσυνείδητη και συνειδητή και τη μετράμε. Τώρα θα τη μετρήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιούμε τον σταυρό, το οριζόντιο του σταυρού και επάνω είναι το συνειδητό τμήμα. Από το οριζόντιο και κάτω είναι το υποσυνείδητο τμήμα. Έχει επίσης σημασία αν είναι από τη δεξιά μεριά την επάνω, αν είναι από την αριστερή μεριά την επάνω. Δηλαδή παίζουν και τα τεταρτημόρια. Ας δούμε όμως, αν βεβαίως παίζει, και το αν είναι του κεντρικού άξονα. Θα κλείσουμε λοιπόν τα μάτια, ατομικό κανάλι, κεραία άξονας ρίζες, ο ήλιος ψηλά, η καρδιά της γης βαθιά, ροές. Οραματιζόμαστε μπροστά μας, το σταυρό αυτό, θα τον χρησιμοποιήσουμε για μέτρηση της υποσυνείδητης αρχικά επιθετικότητας. Και ζητάμε να δούμε έναν κύκλο ή άλλο σύμβολο σε κάποιο μέρος του σταυρού. Καταγράφουμε και καταγράφουμε και το σημείο επάνω μας, την περιοχή, όργανο ή τσάκρα. Που αντέδρασε, κατά την καταγραφή. Παραλαμβάνουμε το σύμβολο αυτό, καθώς και την πίεση ή ό,τι άλλο αισθανόμαστε από το σώμα μας, το βάζουμε στο χρυσό δίσκο, στέλνουμε το δίσκο στον ήλιο, με μπλε φλόγες, κόβουμε τους λόρους. Οραματιζόμαστε μόνο ενέργεια στο τεταρτημόριο που είδαμε, το σύμβολο της υποσυνείδητης επιθετικότητας. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε τεταρτημόριο. Και επάνω μας, στην περιοχή, η συγκεκριμένη και ευρύτερη, όπου είχαμε καταγραφεί. Ροές, απομαγνητισμός, απόδοση, πέρα μαθήνα, στην οθάλασσα, μέσα από τους αγωγούς εξώ.
εισπνοή από τον ήλιο ψηλά, μέσα μας βαθιά, διάχυση της ηλιακής ενέργειας, η στάμυνα. Με αυτόν τον τρόπο επαναοριζόμαστε, επαναοαρμονιζόμαστε ηλιακά για να έχουμε καθαρή δύναμη καταγραφής. Οραματιζόμαστε το σταυρό μπροστά μας για τη μέτρηση της συνειδητής επιθετικότητας. Ο κύκλος ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο τίθεται στο σταυρό, υποδεικνύοντάς μας το τι συμβαίνει. Οραματιζόμαστε το χρυσό δίσκο, τοποθετούμε πάνω του το σύμβολο αυτό, καθώς και την πίεση οποιασδήποτε καταγραφής είχαμε στο σώμα μας. Στέλνουμε το δίσκο ψηλά στον τοίχο. Μόβροες στο κανάλι μας και στην συγκεκριμένη περιοχή. Κάτω από τον σταυρό που χρησιμοποιήσαμε για τη μέτρηση, οραματιζόμαστε μια μεγάλη και όμορφη βάτο με μοβ φλόγες να καθαριστεί όλος ο σταυρός αυτός και η γύρω του περιοχή. Να καθαριστεί από το νοητικό μας σώμα με μοβ ροές κάθε τι που παραμένει από τις καταγραφές αυτές. Το ίδιο από το συναισθηματικό μας σώμα, μοβ ροές από μαγνητισμός επιρροή. Το ίδιο από το ενδεροφυσικό μας σώμα. Πολύ καλά καθαριζόμαστε ολόκληρο το κανάλι μας εκροές. Εισπνέουμε χρυσό ήλιο. Επαναφορτίζουμε το ατομικό μας κανάλι. Επαναοριζόμαστε. Βρίσκουμε το κέντρο της καρδιάς μας. Οραματιζόμαστε το Χριστό εντός του. Η Θεία του παρουσία να εκπέμψει σπέλπα μέσα σε όλους τους πολλούς μας. Να γίνουμε χριστικοί ήλιοι μέσα στην ενσάρκωσή μας. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Καταγράφουμε το πώς αισθάνεται. Αναπνέουμε και με την εκπνοή το ενεργειακό πλεόνασμα το παραδίδουμε στις θείες δυνάμεις για να το χρησιμοποιήσουν για το καλό. Για το καλό ημών των ιδίων, αφού κάνουμε ενεργειακή άσκηση κάθαρσης και απόδοσης του εαυτού στις ηλιακές δυνάμεις, στις χρηστικές ενέργειες και του περιβάλλοντος μας για να μεταφερθεί η κάθαρση, η ευλογία. Η
η ευθυγράμμιση και του περιβάλλοντος. Δεν σκεφτόμαστε άτομα. Το περιβάλλον είναι γενικό. Περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες. Τους θέτουμε όλους μαζί. Και εκεί κλείνουμε. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις που εργάζονται. Ζητάμε από τον εγκέφαλό μας να καταγράψει ό,τι θέλουμε να αποδώσουμε και την υποσυνείδητη και τη συνειδητή επιθετικότητα στον ήλιο προς μετουσίωση. Και να αισθάνεται εν Χριστώ. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Μας βοηθάνε οι ρίζες μας, η αίσθηση του σώματός μας. Εάν θέλει κάποιος να μιλήσει, να μας πει για τα τεταρτημόρια. Εγώ να πω ότι είδα από την αρχή πρώτα ένα κύκλο και αμέσως μετά είχα το σφαγό στη μέση, δηλαδή στο κέντρο. Άλλες. Και εγώ το ίδιο, στο κέντρο. Και λαπρός λίγο προς τα κάτω, η μεγαλύτερος, δηλαδή η μεγαλύτερη πλευρά του κύκλου ήταν προς τα κάτω από τα πνεύμα, σχεδόν, ήταν απειρά ελάχιστη διαφορά, γιατί το λέω στο κέντρο. Και απλά να πήγε για άλλη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο έντονο, ένιωσα στο ηλιακό πόνο και εξακολουθώ να έχω κάψιμο. Και συνεχίζω να κάνω την άσκηση. Αυτό. Για τα τεταρτημόρια μπορείς να μας πεις κάτι. Στην υποσυνείδητη επιθετικότητα είδες τεταρτημόρια. Το ίδιο πράγμα, δεν είναι υπάρχει πολλά. Πού το είδες. Είδες μόνο αυτό. Μόνο αυτό είδα. Α, είδες τον σταυρό όλο μέσα στον κύκλο της επιθετικότητας. Ναι. Όχι ο μεγάλος ο κύκλος όμως, απλά μου εμφανίστηκε εμένα πρώτα ο κύκλος σαν σχήμα και αμέσως μετά τον σταυρό να είναι ήδη στο κέντρο σχεδόν του κύκλου. Άρα, ο κύκλος δεν ήταν η επιθετικότητα. Και τι ήταν. Οραματίστηκε σε ένα σταυρό μέσα στο κύκλο. Ναι, μόνο το ανάποδο εγώ είδα, δηλαδή σαν σειρά προτεραιότητας, πώς ήταν. Είδες το κύκλο, ναι. Το σταυρό μέσα. Ναι. Όμως, εφόσον ο κύκλος αυτός δεν ήταν της επιθετικότητας, πού είδες, δεν είδες. Αυτό είδα μόνο. Αυτό είδες. Εντάξει. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει διάχυση της επιθετικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταλαμβάνει ολόκληρο το πεδίο.
και το πεδίο του σταυρού. Εννοείς, πρεπιζόντια και κατά κόρυφα. Εννοείς και στα τέσσερα τετραστημόρια. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση επάνω σου, σε όλους τους φορείς και επάνω σε κάθε τι που σε αφορά. Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή το να βιώνεις αυτή την το βαθμό επιθετικότητας πάνω σου έχει δύσκολες συνέπειες. Οπότε κάτι βαθύ πρέπει να ακολουθήσει. Δηλαδή δεν μπορείς να ασχοληθείς με το ηλιακό πλέγμα σκέτα, θα πρέπει να ασχοληθείς με το πακέτο της ζωής, της τάσης. Δηλαδή να πάρεις μεγάλες παραμέτρους. Αλλά θα πρέπει να βάλεις ιεραρχήσεις και μετά να πεις σε περίπτωση που η ιεράρχησή μου είναι αυτή, πάει στην προτεραιότητά σου και μετά την ενσωματώνεις στην προτεραιότητα. Με την ενσωμάτωση της προτεραιότητας ξέρεις πώς είναι το πεδίο σου εάν βιώσεις την προτεραιότητά σου. Κάνεις την καταγραφή σου και μετά το αποδίδεις. Καθαρίζεσαι, βάζεις τη διαδικασία σου και μετά βάζεις το βίωμα της ζωής σου όπως είναι τώρα, ως έχει. Και ξανακάνεις καταγραφή και μετά συγκρίνεις πώς είσαι όταν βιώνεις την προτεραιότητά σου, όταν αληθινά είσαι μέσα στην προτεραιότητά σου και πώς είσαι με την ισχύ που έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Για δώστε του μπροστά που επίσης είδε εκεί που είχε σταυρό να καταλάβουμε τη διαφορά. Εγώ είδα ένα μικρό κύκλο, είδα πρώτα το σταυρό και ένα μικρό κύκλο να πηγαίνει στο κέντρο και με πιάσε εδώ, μέσα, στο κέντρο. Και μετά είδα, με έπιασε στο δεύτερο, εδώ στην κρίδα αριστερά. Και το είδα δεξιά ένα κυκλάκι μικρό. Πάνω κάτω. Πάνω δεξιά και εδώ ένιωσα ένα ελαφρύ. Στην αριστερή κρίδα προσώμα και όμως. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό σημαίνει επίθεση στο καρδιακό. Δηλαδή στο κέντρο σου. Το οποίο πολλοί μην ανησυχεί καθόλου. Εκπαίδευση κάνουμε, δεν είναι για να τρομάζουμε. Λέμε λοιπόν ότι σε τέτοια περίπτωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το να αφιερωνόμαστε. Φτιάχνεις το κανάλι σου και ρεάξω να στρίζεις ήλιος και καρδιά της γης και λες, αφιερώνεσαι εκεί που πιστεύεις. Αν πιστεύεις στον Χριστό, αφιερώνεσαι στον Χριστό. Προτιμάς την Παναγία ως αίσθηση, αφιερώνεσαι στην Παναγία. Ή σε όποια άλλη ανώτερη δύναμη εσύ πιστεύεις. Η σημασία έχει να ενεργοποιείται βιωματικά, δηλαδή να το λες και να αισθάνεσαι. Υπάρχει μέσα σου μια δική σου ανταπόκριση. Και αυτό να ξέρεις ότι εξορισμού είναι από τις μεγαλύτερες προστασίες που μπορείς να έχεις. Επίσης, το Pater Imon μέσα στο τρίτο μάτι, δηλαδή στο πάνω μέρος της κεφαλής, μέσα, εσωτερικά, στρέφεις την προσοχή σου μέσα και λες το Pater Imon. Πάτερ μόνο εν της ουρανής κτλ. Το λες μία, δύο, τρεις φορές και μετά νιώθεις, βάζεις και το χέρι στην καρδιά, νιώθεις την ηρεμία ή την αναστάτωση ή ό,τι άλλο έχει απομείνει στην καρδιά
και ασχολείσαι μέσα από τις πέρνες ρίζες, να φύγει, ώστε να απομακρυνθεί και μετά αρχίζει η ζωή σου. Στην παράδοση πάνω σε ξελάβρασα, έτσι. Χαιρόμαστε. Και επίσης πήγε την ευκαιρία που μας δόθηκε να, να τα πούμε αυτά. Εγώ προηγουμένως δεν μίλησα, γιατί είχα τη βαφή να την πεποίθηση ότι είχα κλέψει νοητικά. Γιατί μου έδωσε τις μερίσεις χαμηλούς, χαμηλές μετρήσεις φοιτητικότητα. Οπότε προτείνω να μην μιλήσω. Απλά θέλω να πω ότι τώρα, στη δεύτερη άσκηση, πήγε ξεκάθαρα ότι η υποσυνείδητη εκθετικότητα είναι το πάνω δεξιά του αρμόδιο, λέω και αυτό που δεν συμβαίνει. Και εάν μετά έκλεψα πάλι, ότι η συνειδητή είναι στο κάτω αριστερά. Δεν είδα κύκλο, δεν είδα σημάδι, απλά και την αίσθηση ότι ανήκει σε αυτό το πράγμα. Είσαστε φοβερά δείγματα. Ευχαριστώ. Διότι αυτή τη στιγμή το παράδειγμα που μας δίνεις, μας δίνει μία αντιστροφή της παρουσίας της επιθετικότητας, δηλαδή στα υποσυνείδητα τεταρτημόρια του σταυρού είναι συνειδητή και στα συνειδητά τεταρτημόρια είναι υποσυνείδητη. Αυτό σημαίνει ένα μπλέξιμο, ένα χίασμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο συνήθως κάνει κανείς όταν θέλει να κρατήσει τον εαυτό του δέσμιο σε κάτι. Οπότε, προτείνουμε... Πολύ ξανά. Οπότε προτείνουμε μία πάλι ιεράρχηση δεδομένων και αξιών και προτεραιοτήτων και επιθυμιών αυτής της ενσάρκωσης και μετά αφού τα βάλεις στη σειρά ξανακάνε την άσκηση βάζοντας το σταυρό μπροστά σου και κοιτώντας πάνω στο σταυρό εάν η επιθετικότητα έχοντας ιεραρχήσει τα πράγματα παραμένει χιαστή, δηλαδή βρίσκεται στην αντίστροφη θέση. Εάν ακόμη παραμένει εκεί, θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλιώς τα αίτια. Εάν όμως έχει πάει τουλάχιστον στη θέση της, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται απλώς ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών επάνω στο πώς χειρίζεσαι τις προτεραιότητες της ενσάρκωσης. Άρα λοιπόν για να γίνει κατανοητό, η υποσυνείδητη εκθετικότητα θα πρέπει να είναι στο κάτω μέρος του σταυρού, είτε στο κάτω δεξιά ή στο κάτω αριστερά. Τουλάχιστον ενώ η συνειδητή θα πρέπει να είναι στο επάνω μέρος του σταυρού ή στο πάνω δεξιά ή στο πάνω αριστερά. Εγώ έτσι, από τη στιγμή που υπόθηκε το διάσκηση, εγώ κοιτούσα το πάνω δεξιά τεταρτημόριο και εκ των υστέρων το τάχτησα με την υποσυνείδητη. Θα την ξανακάνω και θα πω. Κάποιος άλλος. Εγώ είχα την αίσθηση στο υποσυνείδητο ότι ενώ ήταν ένα μικρό μαυράκι στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο, το οποίο όμως σαν μέσα από στρόβιλο είχε την τάση ανερχόμενου προς το κέντρο. Έχει δυναμική. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κορμίσει. Λοιπόν, και εκεί μάλλον συναντάει και το συνειδητό. Εκεί μάλλον πυροδοτεί το συνειδητό. Και δημιουργείται μία ελεγχόμενη, αλλά κυρίως ανεξέλεγκτη παρόρμηση επιθετικότητας, είτε με λόγο, είτε με πράξη, είτε με φτάση. Και εκεί μου πόνεσε και η καρδιά. Thank you.
ήταν στο πάνω το καρτιμόριο δεξιά, αλλά σχεδόν πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, λες και πήγαινε και λίγο κάτω ο κύκλος, πώς και μοιραζόταν. Mm. Και μετά το δεύτερο το συνειδητό είδα ένα σχέδιο, όπως ήταν ο Σταυρός, το πάνω αριστερά, το καρτιμόριο, αλλά πολύ κοντά στην γραμμή. Και ήταν έτσι, δεν ήταν κύκλο, γιατί μετά μας ξεκινούν και άλλο σχέδιο. Ήταν με το πώς είναι, ας πούμε, τα χριστουγεννιάτικα δυναμίτες, κάτι τέτοιο είδα. Αλλά μετά μου πήγε, είδα και ένα άλλο σχήμα που δεν μπορώ τώρα να το χαρακτηρίσω πώς ήταν, στο κάτω τεταρτημόριο, αριστερά, χαμηλά. Αυτά. Τώρα σωματικά, εγώ που είχα πολύ πονοκέφαλο συνέχεια. Τι είχα πολύ πρωτοκέφαλο. Τα σχέσια είμαι καλά. Γιατί έκανα με τους καθαρισμούς και το δύσκολο για αυτά. Αυτό. Πριν με τους αριθμούς μου, αυτό το θυμήθηκα και θέλω να πω, ότι νομίζω στο υποσυνείδητο, νομίζω έτσι ένα στιγμή από ένα εδώ, δεξιά του στομάχι, να το πω, δεν ξέρω, για λίγο. Και στο υποσυνείδητο είδα στην καρδιά μου, στο κέντρο του σταυρού. Ο κύκλος όμως ήταν χρυσός και στο εσωτερικό του, σαν ένα ζωντανός ήλιος. Πολύ έντονος και αφού μετά τον έβλεπα και στο σώμα μου, ήταν τόσο, δεν τον έβλεπα απλά στο σταυρό, είδα ότι έδειχνε το σώμα μου είχε γίνει ο σταυρός. Και μετά, πολύ μικρούλικα βέβαια, έτσι σαν η νύχτη, ένα τακ-τακ είδα και είναι το τέλος. Σαν να φύγε κάτι. Ναι. Και στο συνειδητό αισθάνθηκα, δεν είδα στο σταυρό καθαρά, ξεκαθαρά, αισθάνθηκα όμως το σώμα μου, τον αριστερό μου κέφαλο. Βάρος πολύ. Αυτό. Το άκουσε ο αριστερός ο κέφαλος. Όχι, συνήθεια. Και στους αριθμούς, νιώθω πολύ έντονη τη βοήθεια και τα καθαρίσματα. Δηλαδή είναι πολύ έντονη η αίσθηση. Και έρχονται για βοήθεια πολύ. Στη μέση του βίντεο δεν ξέρω τι. Αλλά να πω ότι στο υποσυνή, καταρχήν δεν μπορούσα να βάλω κύκλο το σταυρό. Δηλαδή ο κύκλος ήταν μικρός με, κοντινός, δεν έμπαινε. Μόλις πήγαινα σε ένα σημείο να καθίσει, έφευγε. Στο υποσυνείδητο, σαν αίσθηση, είχα ότι ήταν κάτω αριστερά και ήταν πολύ έντονο και εξυπηστικό πόνο στη καρδιά του. Σαν τεταρτημόριο. Και στο συνειδητό ήταν το αριστερό τεταρτημόριο και λίγο σαν φωλούρα πίσω από τα μάτια και πάνω από την παρικεφαλίδα. Αλλά ήταν μια χαρά. Ο πόνος ήταν έντονος με χαρακτηριστικά. Ως παρουσία. Ως παρουσία, ναι. Λοιπόν, είμαστε ότι πρέπει λοιπόν να τη μετράμε, τη μετρήσαμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Να σας πω ότι το ίδιο μπορούμε να κάνουμε για να τη μετρήσουμε στο περιβάλλον. Να υπόψω. Δηλαδή, αυτό που είπε πριν και η Μαρία, ότι η συνειδητή πρέπει να είναι στο πάνω το καρτιμόριο και η υποσυνείδητη στο κάτω, όταν το έχουμε ανάποδο, θα το κάνουμε και μια διάσκεψη και βλέπουμε τι γίνεται. Το καθαρίζεις όπως είναι. Ναι. Και μετά, όταν μπορέσεις, ξανακάνεις την άσκηση για να δεις αν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα υπάρχει περίπτωση το υποσυνείδητο να ανεβαίνει στο συνειδητό, γιατί κάνεις διαδικασίες καθάρσεων και θέλεις να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, έχεις αποδεχθεί την ύπαρξη του προβληματικού υποσυνείδητου και λες, έλα στην επιφάνεια, δηλαδή στο συνειδητό, και εγώ εκεί μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Όμως με τις επαναλήψεις θα δεις ποια είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία κατάσταση ως αντικείμενο διαλογισμού για την επιθετικότητα. Μία κατάσταση, δηλαδή δεν θα βάλετε πρόσωπο, για παράδειγμα η κατάσταση με το φίλο σας, η κατάσταση με τα παιδιά σας, η κατάσταση με την τράπεζα, η κατάσταση με την εκπαίδευση, με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο, κάτι. Μία κατάσταση. Θα προσέξετε πάρα πολύ να μην βάλετε πρόσωπα. Θα δούμε λοιπόν εάν η κατάσταση αυτή εμπεριέχει υποσυνείδητη ή συνειδητή επιθετικότητα και σε τι βαθμό. Θα ζητήσουμε, θα κάνουμε μίξη τώρα των δύο τεχνικών που κάναμε. Θα ζητήσουμε το σταυρό, ο οποίος θα αναφέρει στην κατάσταση, και να ζητήσουμε έναν αριθμό από το 0 έως το 10, υποσυνείδητης επιθετικότητας να τοποθετηθεί, και έναν από το 0 έως το 10, συνειδητής επιθετικότητας να τοποθετηθεί. Και έτσι θα ξέρουμε τώρα και τεταρτημόρια, πάνω κάτω κλπ, συν τον αριθμό. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, μόνο η επιθετικότητα εμάς ως μέλη, η επιθετικότητα της κατάστασης ως προς εμάς. Πώς βιώνουμε εμείς την ενέργεια της κατάστασης. Επειδή το σταυρό το τάχτησα με το σώμα μου, με το